Καλησπέρα, Μυτιλίνη. Χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι εδώ, που είμαστε όλοι εδώ, που είμαστε πολλοί και που είμαστε μαζί. Είμαστε πολλοί γιατί το οφείλουμε αυτό και σε εμάς και στα παιδιά μας και κυρίως το οφείλουμε στην ιστορία. Είμαστε εδώ γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι δεν πάει άλλο. Δεν ανεχόμαστε πια τα ψέματα, τον κινησμό τους, τις αυταπάτες, τα ψευτοδιλήμματα και όλες τις μισές ζωές που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Είμαστε εδώ γιατί το οφείλουμε σε όλους εκείνους που θυσιάστηκαν, σε αυτούς που δεν θα επέτρεπαν να φανούμε κατώτεροι των αγώνων τους. Και το νησί αυτό έχει μεγάλη ιστορία και μεγάλη παράδοση σε αγώνες και θυσίες. Βρεθήκαμε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της ιστορίας και νομίζω ότι είναι καθήκον μας και η ριζική ανατροπή και μια άλλη οργάνωση αυτής της κοινωνίας. Επιλέγουμε να είμαστε με το ΚΚΕ απέναντι σε όλους τους ψεύτες, στους ανάλγητους, τους διεφθαρμένους, τους υπαλλήλους όλων αυτών που επιδιώκουν το ρολόι της ιστορίας όσον αφορά τα δικαιώματα, να γυρίζει πίσω αντί να πηγαίνει μπροστά. Αν κάνουμε το λάθος να τους εμπιστευτούμε, αν πέσουμε στην παγίδα τους, αυτή τη φορά δεν θα έχει γυρισμό. Ό,τι απέμεινε από αυτά που κερδίθηκαν, από όσα κατακτήθηκαν μέχρι σήμερα, με αγώνες και αίμα, θα χαθούν. Όπως χάθηκαν τόσα πολλά και το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, όσα χάθηκαν τα τελευταία χρόνια. Το μόνο που θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα στην καταστροφή θα είναι το θράσος της φράσης «δέσμευση Τσίπρα». Η ανέδεια αυτής της φράσης νομίζω ότι θα επιζήσει σαν τις κατσαρίδες. Και θα είναι από μόνη της, όπως έλεγε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε πρόσφατη συνέντευξή του, «δέσμευση Τσίπρα», το πιο σύντομο ανέκδοτο. Είναι η στιγμή, λοιπόν, το πιστεύω απόλυτα αυτό, να πούμε το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε έτοιμοι να το πούμε και αυτό το αποδεικνύουν και έρευνες, αφού το τελευταίο ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι το 74% του ελληνικού λαού είναι δυσαρεστημένο. Δεν εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό λοιπόν το 74%, δηλαδή στους 7 στους 10 Έλληνες, απευθύνεται το ΚΚΕ, γιατί αυτοί κατάλαβαν τι συμβαίνει. Αυτοί λοιπόν και εμείς είμαστε εδώ, γιατί το ΚΚΕ, επειδή ακριβώς δεν εξαρτάται από πουθενά, δεν εξυπηρετεί κανέναν, δεν υπήρξε μεσάζων συμφερόντων επιχειρηματικών, δεν είπε ποτέ ψέματα στο λαό, είναι αυτό που μπορεί και θέλει και ξέρει να είναι το μόνο εμπόδιο, το μόνο ανάχωμα, ο μόνος αληθινός αντίπαλος σε όλα τα αντιλαϊκά σχέδια και τις παγίδες που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπάλληλοι της εδώ. Συμφωνείτε σε αυτό? Είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική πίεση σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, να βάζει εμπόδια, να αποσπά κατακτήσεις και να ανοίξει μια τελείως διαφορετική προοπτική. Απέναντι στη λέλαπα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα χρόνια, πραγματική αντιπολίτευση, με γνώμονα μόνο τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, έκανε το ΚΚΕ, μόνο το ΚΚΕ. Είναι η στιγμή να καταδικάσουμε αυτούς που στήριξαν τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, τα hot spots και την απάνθρωπη ομοιρία χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στο νησί. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση με το ΚΚΕ, γκρεμίζοντας τη Χρυσή Αυγή. Είμαστε εμείς από τη μία και είναι αυτοί από την άλλη. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι και αυτοί. Ο κύριος Τσίπρας έχει αποδείξει στην πράξη με ποιο το μέρος είναι. Είναι με τους λίγους. Είναι με αυτούς που εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, το κεφάλαιο. Γι' αυτό και ανήκει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ σε αυτή την πλευρά. Ο εντυμότατος κύριος Τσίπρας όμως είναι ένας συνεπέστατος υπάλληλος. Εφαρμόζει κατά γράμμα τα ματωμένα μνημόνια διαρκείας Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια. Και ενώ υπηρετεί τυφλά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτούς δηλαδή που έχουν σπείρει δικτατορίες σε όλο τον κόσμο,
προσπαθεί να μας πείσει ότι κόπτεται για δημοκρατία, δικαιοσύνη και δικαιώματα. Ωστόσο, μια χαρά συνεννοήθηκε τόσο καιρό με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, καλλιεργώντας κλίμα ανοχής σε εθνικιστικές και ακροδεξίες αντιλήψεις. Μια χαρά τα πήγε. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκπαιδεύτηκε άριστα μαζί με όλα τα ξέφτια του ΠΑΣΟΚ στα κόλπα της διεφθαρμένης σοσιαλδημοκρατίας και νομίζω ότι πια πάει για μάστερ στον τυχοδιοκτισμό και στη βρώμικη δουλειά. Έχει προχωρήσει λίγο παραπάνω από το μάστερ, όντως. Διδακτορικό. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ βγει τη Νέα Δημοκρατία, αυτός θα συνεχίσει να πληρώνει με αίμα είναι ο λαός. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και οι όμοιοι τους είναι απολύτως ασορτοί με το σημερινό κόσμο που έχει γυρίσει ανάποδα και το ξέρετε ότι έχει γυρίσει ανάποδα. Ζούμε την εποχή που ο καπιταλισμός φέρει το καλλιτεχνικό όνομα οικονομία της αγοράς. Ο υπεριαλισμός πια λέγεται παγκοσμιοποίηση. Τα θύματα του υπεριαλισμού λέγονται χώρες υπό ανάπτυξη. Ο οπορτουνισμός λέγεται πραγματισμός. Η προδοσία λέγεται ρεαλισμός. Η φτώχεια λέγεται στέρηση ή στενότητα και οι φτωχοί άνθρωποι με ανεπαρκείς πόρους. Το δικαίωμα του αφεντικού να απολύει τους εργάτες χωρίς αποζημιώσει ή εξηγήσεις λέγεται ευελιξία της αγοράς εργασίας. Τα βασανιστήρια λέγονται παράνομος καταναγκασμός ή φυσικές και ψυχολογικές πιέσεις. Εμείς δεν ξέρουμε να μιλάμε αυτή τη γλώσσα και ούτε θέλουμε να τη μάθουμε. Χύθηκε πολύ αίμα για να μάθουμε, όπως έλεγε ο Ρίτσος, να μιλάμε ήσυχα και απλά. Αρκεί βέβαια, με την προϋπόθεση, να λέμε τα πράγματα πάντα με το όνομά τους. Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει κάποιος που να εμπιστεύεται όλους αυτούς τους κατά σειροήν ψεύτες και τα δήθεν προοδευτικά μέτωπα της συμφοράς? Το ΚΚΕ ήταν αυτό που πρωτοστάτησε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει να πρωτοστατήσει τον αγώνα κατά των μέτρων που μας έχουν εξοντώσει. Αγωνίζεται κάποιος άλλος για να μην φορτωθεί ο λαός ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος? Πριν λίγο καιρό παρευρέθηκα σε ένα γύρισμα μιας τηλεοπτικής εκπομπής ενός αφιερώματος στον Δημήτρη Κουτσούμπα. Τον ρώτησα λοιπόν αν η κυβέρνηση του Τσίπρα ήταν τηλεοπτική σειρά, ποια θα ήταν, και εκείνος απάντησε «Η απαράδεκτη». Τον ρώτησαν μετά, ωραία, αν ήταν βιβλίο, ποιο θα ήταν. Και εκείνος λέει «Η πανούκλα» του Καμί. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Βρήκα πάρα πολύ εύστοχη την απάντηση του γραμματέα και τη σύνδεση με την πανούκλα, αφού πρόκειται για μια επιδημία που πάντα υπάρχει καλά κρυμμένη. Ο βάκυλός της, δηλαδή, μπορεί να είναι χρόνια κοιμισμένος σε ρούχα ή σε έπιπλα και κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να φέρει τη δυστυχία. Οι άνθρωποι, λοιπόν, πρέπει πάντα να επαγρυπνούμε για την εμφάνιση της πανούκλας, γιατί μπορεί να μπει ξαφνικά στη ζωή μας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να την αναγνωρίσουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Και επιστρέφω στο γύρισμα. Ρωτούν πάλι το γραμματέα, το τελευταίο είναι αυτό. Και αν ήταν ταινία, ποια θα ήταν η κυβέρνηση? Εκείνος κόμπιασε λίγο, δεν είχε έτοιμη την απάντηση. Και δεν κατέληξε αν τελικά τέριαζε καλύτερα το «ζητείτε ψεύτης» ή ο «Τιτανικός». Θα ήθελα κλείνοντας να σας πω να φροντίσουμε να μην ζήσουμε την εμπειρία της δεύτερης ταινίας. Και να θυμηθούμε λίγο τα λόγια του Βάρναλη. Το άκουγα αυτό το τραγούδι συνέχεια σήμερα. Αν ξυπνήσουμε μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Με τη νίκη.